διάθεση του Ερντογάν στην ΑΦΥΠΑ 20 Δύση. Θεωρείτε ότι είναι ειλικρινής και θα έχει διάρκεια ή είναι προσχηματική προκειμένου να εξασφαλίσει κάτι για τα F-16 και να ενισχύσει την οικονομία της χώρας του. Και επίσης, αν τέθηκε από τον Τούρκο Πρόεδρο, θέμα εξοπλισμών της Ελλάδας. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Μελέτη, είναι ότι η συνάντησή μου με τον Τούρκο Πρόεδρο έγινε σε καλό κλίμα. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να χτίσουμε πάνω στις θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και μετά την έμπρακτη στήριξη την οποία παρήχε και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και η ελληνική κοινωνία στο σεισμό που το τουρκικό λαό θεωρώ ότι άλλαξαν πολλά πράγματα στην ψυχολογία των σχέσεών μας και η σημερινή μας συνάντηση επανεπιβεβαίωσε την διάθεση και τη δικιά μου και του Πρόεδρου Ερντογάν για μια νέα επανεκκίνηση ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για έναν, θα έλεγα, πιο σαφή διάβλο, οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθούμε τους επόμενους μήνες. Όπως γράφτηκε και στην ανακοίνωση, η πρόθεσή μας είναι να μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε πριν το τέλος του έτους σε ένα επίπεδο ανώτατο Συμβουλίου Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη, με μια προφανώς θετική ατζέντα στο μενού. Αυτό προς Θεού δεν σημαίνει ότι λύθηκαν ως διαμαγείας τα σημαντικά προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία, αλλά πιστεύω ότι υποδηλώνει την διάθεση και των δύο ηγεσιών να ξαναπροσεγγίσουμε το πλαίσιο των σχέσεών μας μέσα από μια πιο θετική σκοπιά και αυτό κρατώ ως το πιο σημαντικό συμπέρασμα της σημερινής συνάντησης. Χάρτη που αναφερθήκατε και χθες είναι οι διερευνητικές επαφές, πότε μπορούμε να περιμένουμε την έναρξή τους, που εκεί είναι και τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τέλος, αν θέσατε το θέμα της Θράκης και το πώς θα εκλογικάς αυτή τη συνάντηση. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι το πλαίσιο το οποίο οραματίζομαι ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πάρει σάρκα και ποστά αυτή η διάθεση για μια καλύτερη συνεργασία έχει ουσιαστικά τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι ο πολιτικός διάλογος υπό την καθοδήγηση των δύο υπουργών εξωτερικών, στον οποίο προφανώς πολιτικό διάλογο θα τεθούν τα σημαντικά, τα βαριά γεωπολιτικά ζητήματα, με σημαντικότερο το βασικό ζήτημα το οποίο αναγνωρίζουμε ότι είναι η διαφορά μας με την Τουρκία, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ναός και υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στον Τουρκικό Μεσόγειο. Ο δεύτερος διάβλος είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία μπορούν να αποδώσουν περισσότερους καρπούς, χτίζοντας πάνω στο θετικό momentum των τελευταίων μηνών. Και ο τρίτος άξονας προσέγγισης αφορά την λεγόμενη θετική ατζέντα. Είναι μια δουλειά η οποία έχει γίνει από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κ. Φραγκογιάννη, η οποία έχει προετοιμαστεί και πριν από αυτή τη συνάντηση, αφορά ζητήματα οικονομικής συνεργασίας, ενεργειακής συνεργασίας, συνεργασίας ενδεχομένως σε τομείς όπως η πολιτική προστασία. Είναι ένας τομέας στον οποίο πιστεύω ότι μπορούμε και σχετικά γρήγορα να έχουμε κάποια απτά αποτελέσματα, ώστε αυτά να μπορούν να επισημοποιηθούν καλώς εκ των πραγμάτων στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη πριν τα τέλη του χρόνου. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι το ζήτημα των ευρωτουρκικών σχέσεων θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν έχει πάρει αποφάσεις σχετικά με το πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θυμάστε, γιατί τα είχατε καλύψει εμπεριστατωμένα, ότι είχε ανοίξει δύο δρόμους για την Τουρκία, τον καλό και τον λιγότερο καλό. Η πρόθεσή μας είναι να πορευθούμε στον θετικό δρόμο και σίγουρα η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μόνο να βοηθήσει μπορεί την συνολική προσέγγιση της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που δεν έχω λόγο να αμφισβητώ ότι αυτή η πρόθεση της Τουρκίας φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι ειλικρινής. Τέλος, για το θέμα το οποίο με ρωτήσατε, βεβαίως ετέθησαν και τα ζητήματα αυτά, αλλά προφανώς και δεν θα μπω σε εξονυχιστική λεπτομέρεια στο τι συζητήθηκε πίσω από χρυσές πόρτες με τον πρόεδρο Ερντογάν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις άλλες συναντήσεις που είχατε και με τον κύριο Μακρόν. Συμπτωματικά σήμερα έγινε και η κοπή του μετάλλου για την τρίτη φρεγάτα μας, συμπίπτη, και τον κύριο Σόλτς, τον οποίο είδατε μετά, συνάντηση με τον κύριο Μακρόν, αλλά θα ήθελα να μου
πείτε και τι έγινε σε συνάντηση με τον κύριο Ράμα σε σχέση και με την φυλάκιση του Φρέντι Μπελέρη, αν έχουμε κάποια εξέλιξη από εκεί. Συναντήσεις μου με τους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν αποτελούν είδηση. Με τον πρόεδρο Μακρόν είχαμε την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουμε το εξαιρετικό πλαίσιο της συνεργασίας μας σε πολλά επίπεδα και στον αμυντικό τομέα. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα έχουμε και την καθέλκυση της πρώτης φρεγάτας, απέσης στο νερό δηλαδή, η πρώτη φρεγάτα, η οποία αυτή τη στιγμή χτίζεται στα ναυπηγεία της Λωριών. Ενδεχομένως να βρεθούμε κάποια στιγμή και μαζί εκεί να επιτηρήσουμε την πρόοδο των εργασιών. Αλλά έχουμε και πολλά άλλα θέματα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία, που είναι το κύριο αντικείμενο αυτή τη συνόδου κορυφής, μέχρι ζητήματα που αποτελούν τα οποία έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση. Και προφανώς το ίδιο ισχύει και για τον καγκελάριο Σόλτς και για τις συζητήσεις που είχαμε τώρα. Με τον Αλβανό ομολογό μου, τον κύριο Ράμα, του επανέλαβα για ακόμα φορά το ζήτημα αυτό είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Είναι ζήτημα κράτους δικαίου. Θέλω να τονίσω αυτό όταν ένας εκλεγμένος δήμαρχος φυλακίζεται χωρίς βάσιμες κατηγορίες και κρατείται φυλακισμένος χωρίς να μπορεί να ορκιστεί. Αυτά είναι πράγματα που δεν πρέπει να συμβαίνουν σε μια χώρα η οποία έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου στην προμετωπίδα των μεταρρυθμίσεων που θέλει να κάνει προκειμένου να προσεγγίσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω το μήνυμά μου ήταν σαφές. Σέβομαι την ανεξαρτησία της αλβανικής δικαιοσύνης. Από την άλλη, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα αυτό πρέπει σύντομα να επιληθεί. Κύριε Πρόεδρε, πρώτη συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος Βάιντεν, είχε περιγράψει μια ενίσχυση στρατιωτικής συνεργασίας και των εξοπλισμών από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα και την Τουρκία. Και πληροφορούμαστε πως φαίνεται πως ξεμπλοκάρει το ζήτημα των F-16. Η Τουρκία φαίνεται πως λαμβάνει και τον εξυγχρονισμό που ήθελε, αλλά και νέα F-16. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσον ισχύουν οι ενστάσεις και οι κίνητες ασφαλείας που έχει θέσει το Κογκρέσο και εσείς προφανώς μπορείτε να το γνωρίζετε. Τη χρήση τους κατά νατοϊκών, αμερικανικών αλλά και ελληνικών συμφερόντων και αν στο αμέσως προσεχές διάστημα μπορείτε να μας ενημερώσετε για κάποιες θετικές εξελίξεις όσον αφορά το δικό μας εξοπλιστικό πρόγραμμα από τις ΗΠΑ. Και μάλιστα εγώ μπορώ να μιλήσω για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδος, οι οποίες είναι, θα έλεγα, ισχυρότερες παραποτέ. Είχα την ευκαιρία μάλιστα να συνομιλήσω και με τον πρόεδρο Βάιντεν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Επανεπιβεβαιώσαμε το πολύ υψηλό επίπεδο της συνεργασίας μας στην παρέμβαση την οποία έκανα τώρα με αφορμή και την συζήτηση γύρω από την Ουκρανία. Επανέλαβα τη μεγάλη σημασία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης όχι μόνο για τις ΗΠΑ αλλά συνολικά για την τροφοδοσία όλης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ με στρατεύματα αλλά και με εξοπλισμό. Και ναι, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εκτιμώ ότι στα πλαίσια της συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ θα έχουμε, πιστεύω, σύντομα κάποιες θετικές ειδήσεις για το πώς οι ΗΠΑ προτίθεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στα πλαίσια της συνεργασίας στρατηγικής συνεργασίας την οποία έχουμε. Τώρα από εκεί πέρα, το τι κάνουν οι ΗΠΑ με την Τουρκία είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εμάς μας αφορά μόνο έμεσα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η στάση του Κογκρέσου στο ζήτημα αυτό φαίνεται να είναι γνωστή. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Απομένει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα διατυπωθεί το αίτημα από την Αμερικανική κυβέρνηση προς το Κογκρέσο. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι οι εξοπλισμοί οι οποίοι δίνονται σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά άλλων χωρών μελών της Συμμαχίας. Αλλά αυτό, όπως σας είπα, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά άμεσα την Ελλάδα. Αυτό το οποίο μπορώ και πάλι να επαναπιστοποιήσω είναι το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδος και τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ένα παράγοντα σταθερότητας, γεωπολιτικής, οικονομικής, ενεργειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κυρία Ψερά, πώς θα είναι. Τελικά, πόσο επηρέασε η ευρωπαϊκή πολιτική της Τουρκίας το πράσινο φως που έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και τελικά η έκθεση αυτή θα συντάξει κομισιόν για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και η ίδια η σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει ακόμα από την Αθήνα και τη Λευκοσία. Κοιτάξτε, η Αθήνα και η Λευκοσία κάθονται στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι μια βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα σχετίζεται άμεσα με την άποψη που έχει και η Ελλάδα και η Λευκοσία για την πρόοδο αυτή την οποία μπορούμε να πετύχουμε. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, θα ξανασυζητήσουμε το ζήτημα στο Τουρκία. Θέλουμε να τονίσω εμείς, θέλουμε και πάντα το έλεγα αυτό και στις πιο δύσκολες στιγμές των τουρκικών σχέσεων, ότι εμείς δεν έχουμε στρατηγικό όφελος με μια Τουρκία η οποία να βρίσκεται κάθετα απέναντι στη Δύση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΗΠΑ. Το όφελος της Ελλάδος είναι η Τουρκία να παίξει με τους δικούς μας κανόνες. Με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, με τους κανόνες των πολυμερών σχημάτων, στα οποία συμμετέχει όπως το ΝΑΤΟ, ή των πολυμερών σχημάτων με τα οποία θέλει να έχει μια πιο στενή σχέση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι θέλω να επαναλάβω, κοιτάξτε, είμαστε στην αρχή και εγώ και ο πρόεδρος Ερντογάν μιας καινούργιας θητείας και δεν έχω κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να αμφισβητήσω την ειλικρίνεια των προθέσεων του. Ναι, είναι μια στροφή αυτή σε σχέση με αυτά τα οποία είδαμε από την Τουρκία τα εφόσον. Ναι, είναι μια στροφή. Είναι μια ενδεχομένως προσαρμογή στην πραγματικότητα, όμως έχω μια υποχρέωση, ειδικά όταν δεν έχω δείγματα γραφής για το αντίθετο, να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και μισό άλλο. Κυρία Φωτάκη, από το Βήμα και τα Νέα. Αναφερθήκατε στο ανώτατο σύμβολο συνεργασίας. Ήθελα να ρωτήσω σε ποια ζητήματα θα εστιάσετε στην εκδήλωση αυτού του κλίματος και της ευάθμισης των σχέσεων. Και αν βλέπετε ότι στο πλαίσιο των ήδη υφιστάμενων τραπεζιών διαλόγου, όπως οι διερευνητικές, θα έπρεπε να υπάρξει και μια εξέλιξη μια επόμενη μέρα. Σας είπα ότι στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, μέσα στο οποίο εμπίπτουν οι διερευνητικές, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε το επίπεδο των συζητήσεων και στο πλαίσιο των υπουργών, όχι μόνο των εκπροσώπων σε διερευνητικές εντολές. Από εκεί πέρα θα επανάλω αυτό που σας είπα. Δεν λύθηκαν ως διαμαγεία τα προβλήματα, ούτε μπορούμε να μιλήσουμε για μια τελείως διαφορετική μέρα, γιατί δεν ξεχνάμε αυτά τα οποία έγιναν εδώ κατά τα χρόνια. Αλλά είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια νέα σελίδα και ότι αυτή και ότι έχουμε μια υποχρέωση απέναντι στους λαούς μας να διασφαλίσουμε ότι θα ζούμε ειρηνικά και χωρίς να είμαστε σε ένα καθεστώς διαρκούς έντασης. Έστω, θα το ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές, έστω και αν δεν μπορούμε άμεσα ή στο προβλέψιμο μέλλον να λύσουμε τη μία βασική μας διαφορά που είναι η υιοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Έχουν υπάρξει και άλλοτε στο παρελθόν περίοδοι πολύ καλών σχέσεων με την Τουρκία, όπου το ζήτημα αυτό προφανώς δεν είχε λυθεί, αλλά δεν αποτέλεσε εμπόδιο στο να οικοδομήσουμε ένα πλαίσιο καλών σχέσεων και σίγουρα να μην είμαστε σε ένα καθεστώς μόνιμης έντασης, να μην είμαστε στα κόκκινα, για να το πω πολύ απλά, ως προς την δραστηριότητα των ενόπλων δυνάμεων. Και εκεί θεωρώ ότι και η οδός των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η οποία ουσιαστικά υπήρξε και τους τελευταίους μήνες άτυπα και έδωσε συγκεκριμένα βήματα γραφής, είναι κάτι στο οποίο πιστεύω ότι μπορούμε με αμοιβαίες κίνησης καλής θέλησης να εκτονώνουμε πιθανές αιστείες μελλοντικής έντασης και να υπάρχει και ένας ανοιχτός διάλογος επικοινωνίας, ώστε όταν προκύψει δυσκολία, πρόβλημα, πάντα μπορεί να προκύψει, να μπορούν αυτά τα προβλήματα να εκτονώνονται τη γενές τους και να μην χρονίζουν ή να μην κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε οποιαδήποτε κλιμάκωση. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον πολύ. Θα πάρουμε δύο ερωτήσεις ακόμα. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπήρχαν πληροφορίες προημερών από την Τουρκία, ότι πιθανότατα ο κ. Ερντογάν με έθετε θέμα εξοπλισμών της χώρας μας. Τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Τούρκο Πρόεδρο προς εμάς? Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν τέθηκε τέτοιο θέμα και δεν μπορούσε να τέθηκε τέτοιο θέμα, όπως δεν θα έθετα και εγώ ζήτημα τη δυνατότητα της Τουρκίας να εξοπλίζεται, τόσο αυτό δεν απειλεί, το τονίζω, την έμπρακτα την ελληνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, προφανώς υπό την απόλυτη έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι δρομολογημένο, δεν επιδέχεται ουσιαστικών τροποποιήσεων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θωρακίζει τις ενόπλες δυνάμεις, αλλά ταυτόχρονα συνεισφέρει και στο ΝΑΤΟ συνολικά, αλλά και στην έννοια της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Δεν πρέπει να βλέπουμε δηλαδή τις επενδύσεις σε ενόπλες δυνάμεις μόνο μέσα από το πρίσμα της αντιπαλότητας που έχουμε με την Τουρκία. Και αυτό ισχύει και για εμάς, το πώς βλέπουμε τη δυνατότητα της Τουρκίας να μπορεί να εξοπλίζεται. Τονίζω ότι αυτό το οποίο πάντα μας απασχολούσε είναι να μην χρησιμοποιούνται
νατοικοί εξοπλισμοί για παραβιάσεις, κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Από εκεί πέρα, προφανώς, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να εξοπλίζεται όπως αυτή κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές της εθνικές προτεραιότητες. Κύριε Κωνσταντινόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω αν είδατε ένα διαφορετικό Ερντογάν αυτή την φορά. Έχουμε συναντήσει πολλές φορές σε κλειστές συναντήσεις στην τουρκική πλευρά να ανοίγει όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεων. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή τη φορά επέλεξε να το κάνει ο κύριος Ερντογάν. Είπατε ότι θα υπάρχουν περισσότερες επαφές σε επίπεδο υπουργών. Σε επίπεδο αρχηγών κρατών θα υπάρχουν, συζητήστε για την επόμενη συνάντηση που θα έχετε και θα πηγαίνετε στην Τουρκία να τον επισκεφτείτε. Και τέλος, επειδή είδαμε ότι θέσατε το μεταναστευτικό στη Σύνοδο, αν ζητήσετε κάτι συγκεκριμένο από τον άνθρωπο. Για το ζήτημα του μεταναστευτικού, νομίζω ότι οι μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο είναι μια υβριδική απειλή για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια του ΝΑΤΟ. Ένα ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές και νομίζω ότι πρέπει να το θέτουμε και σε επίπεδο συμμαχίας. Βεβαίως και μας απασχολεί πολύ το τι γίνεται στον Ειρηνικό ωκεανό, στον Ινδοειρηνικό. Γι' αυτό και είχαμε σήμερα αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από την Ανατολή και από την Ουκρανία να συμμετέχουν στην σύνοδό μας. Όμως εξίσου και περισσότερο πρέπει να μας απασχολεί τι γίνεται στην άμεση γειτονιά μας και αναφέρομαι στη Βόρεια Αφρική. Από εκεί και πέρα θα μείνω σε αυτό το οποίο σας είπα πριν. Κάνουμε μια, θα έλεγα, συγκρατημένη νέα αρχή με την Τουρκία και προφανώς αυτό προσαρμόζει συνολικά και τα θέματα τα οποία μπαίνουν στη συζήτηση. Νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά η Τουρκία ποια είναι τα θέματα τα οποία η Ελλάδα συζητάει.